Ο 57χρονος μάλιστα που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια μίλησε για δυστύχημα και δήλωσε ότι είναι συγκλονισμένος. Μια εντυπωσιακή διάσωση πραγματοποίησε το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Ο Κώστας Αρικάς θα μας ενημερώσει. Ελικόπτερο παρέλαβε ναυτικό με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Για δεύτερη φορά, Αντώνη, μέσα στην ίδια εβδομάδα, σωτήρες εξ ουρανού τα ελικόπτερα του πολεμικού μας ναυτικού. Το συγκεκριμένο συμβάν συνέβη νότια της Γάβδου 25 μίλια, ρωσικό πολεμικό πλοίο. Ενημέρωσε ελληνικές αρχές για σοβαρά άρρωστο μέλος του πυρώματος. Ναυτικό έσπευσε το Aegean Hawk που βρισκόταν στην περιοχή, απονιώθηκε από φρεγάτα που λάμβανε μέρος στην άσκηση Μέδουσα, πήγε, παρέλαβε τον Ρώσο ναυτικό. Βλέπουμε τις εντυπωσιακές εικόνες από τα εκπαιδευμένα μέλη του πυρώματος. Τον μετέφερε τον άνθρωπο στην 115 πτέρυγα μάχης στο αεροδρόμιο της Σούδας. Από εκεί, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ο άνθρωπος είναι καλά, στην υγεία του για μία ακόμα φορά.